τελευταία κυκλοφόρησε πολύ, τελευταία εννοώ χτες. Δηλαδή με λίγα λόγια, το κομμάτι εκείνο το οποίο οι συμπολίτες απαντούν για το ποιον δεν θα ήθελαν να έχουν γείτονα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ασχολούνται με το ποιος είναι γείτονας πρώτο. Καλά, δηλαδή, ποιο ασχολούμαι. Υπό την έννοια ότι αν δεν σε ενοχλεί, δεν πρέπει να ασχολείσαι τι είναι αυτός. Αν δεν βαράει τα κλαμπατσίμπανα και δεν σβάρει τον τοίχο, τι σε νοιάζει. Σωστό. Επειδή κάτι κάνει ο γείτονας πάντα. Ναι, όχι πάντα, ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι οι 7 στους 10 του λένε ποιο δεν θα λέει το τοξικοεξαρτημένοι. Εντάξει, λογικό. Ναι, έχει λογική, πράγματι. Πότες, ακόμα πιο λογικό, 57,4. Ναι. Εδώ αρχίζει και γίνεται κάπως περίεργο μετά, διότι το 35% δεν θα ήθελαν άτομα που έχουν AIDS. Παιδιά, να πούμε, δεν είναι υποχρεωτικό να μαμηθείτε με τους γείτονες. Ναι, επίσης, αν αναπνεύσετε τον ίδιο αέρα με κάποιο άρρωστο άνθρωπο, δεν κολλάτε. Άκου τώρα, το συγκεκριμένο ασθένεια. Μην ακούτε το. Δεν συνάχει. Η συγκεκριμένη ασθένεια δεν κολλάει με τον αέρα. Το μισελοζανάκι. Ομοφιλόφιλη, 33,3%. Μπορεί, να σου πω γιατί. Ναι. Να πατήσει το σανσέρο γείτονα, να σε πάει στο νούμερο 4 που είναι ο ροφό σου, π.χ. Ναι, ναι. Να πατήσει και εσύ μετά, να είσαι ο διπλανός, το νούμερο 4, και τι να συμβεί, να κολλήσεις από την αφή, να μεταβερθούν ομοφιλοφιλίνη, έτσι. Και να μπει στο οργανισμό σου μέσα από το δάχτυλό σου και να γίνεις ομοφιλόφιλος αργά το βράδυ, να νοσήσεις. Ναι, ή μπορεί αργά, όχι νωρίς, με ένα πιο απλό τρόπο να είναι κανένα ωραίο παλικάρι ή κανένα ωραίο κορίτσι, αν είσαι γυναίκα, και να σου μπουν ιδέες. Και δεν θέλεις να σου μπαίνουν ιδέες. Δεν φυλακίζονται. Ναι, ιδέες δεν φυλακίζονται. Μην κολλήσεις ομοφιλοφιλίνη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό πίσω πιστεύουν. Μετανάστες, ξένοι εργάτες, 25,7% δεν τους θέλουν. Όταν θα ψάχνετε για υδραυλικό. Κουφάλες θέλω να ζαλώ. Είναι πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έγινε αυτή η διάκριση. Είναι μετανάστες, ξένοι εργάτες. Είναι ένα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Που είναι μια κατηγορία. Μια κατηγορία. Είναι οι φτωχοί. Όποιος είναι φτωχός δεν τον θέλω δίπλα. Φτωχός και ξένος. Ναι. Ναι, αλλά συνήθως οι ξένοι και οι φτωχοί. Οπότε οι φτωχοί είναι το πρόβλημα. Άτομα άλλης φυλής, 24,4%. Λιγότερο αυτό. Δεν είναι με τους ξένους το πρόβλημα, Σόνι και Ντέ, είναι με τους φτωχούς. Δεν θέλει Ινδιάνους ο άλλος, ναι, ας πούμε. Ναι. Σιού. Μπράβο. Μπορεί αυτός να αναπάτσει. Τι να τους κάνει. Αυτό είναι σωστό λίγο. Άτομα διαφορετικής θρησκείας, 21,6. Ναι. Δεν τους θέλει τους διαφορετικής θρησκείας. Δεν τους θέλει. 21,6. Του. Άτομα που μιλούν διαφορετική γλώσσα, 13,5. Αυτό να πω είναι το μόνο που κάπως καταλαβαίνω, επίσης και τους μέθησους επάνω, διότι θέλεις να μπορείς να συνονοηθείς. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σου αρέσει. Απ' την άλλη, γιατί είναι ένας συνονοηθής, τι σε νοιάζει, τι έχετε, τα βασικά πράγματα τα λύνετε. Θέλεις να ζητήσεις ζάχαρη και δεν ξέρει ο άλλος να του πει σούγκαρ. Η ευκαιρία να κάνεις έρωτα. Με το να ζητά ζάχαρη, αυτό το ωραίο σκηνικό από ταινίες μην πω, έχει τελειώσει. Έχει να γίνει αυτό ζάχαρη. Ποτέ. Ή να μάθει τη γλώσσα του και να του ζητήσει ζάχαρη, ή να ζητήσει ζάχαρη από τον άλλον. Ή να τα πείτε στα αγγλικά. Θα δείτε. Έχει υπάρξει. Σούγκαρ. Ναι, ναι. Σούγκαρ να του πει. Δεν χρειάζεται να ξέρετε την ίδια γλώσσα. Έχει υπάρξει ποτέ ταινία στην οποία κάποιο να έκαμε έρωτα για την πραγματική ζωή, ξέρουμε ότι δεν είναι. Δεν συμβαίνει ποτέ. Ναι. Υπάρχει ταινία όμω που να έδειξε αυτό. Νομίζω ούτε σε ταινία ούτε δεν σε έχει γίνει. Εκτό κι αν κάποιο μα στείλει μια τέτοια σκηνή και εμεί την αγνοούμε τώρα. Λοιπόν, φίλε, φίλοι και υπόλοιποι, η απορία μου είναι. Μα καλά, κανένας δεν απάντησε στο ποιο δεν θέλεις να έχεις γείτονα, δεν θέλω να έχω κανά μαράκα. Όχι, γιατί όλα αυτά. Δηλαδή. Η έννοια του μαράκα σε ανθρώπους που ίσως απάντησαν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, περιέχεται, ναι. Περιέχεται μέσα στις δηλαδή, υποενότητες αυτές. Κανένα. Δηλαδή, αν είναι ο ομοφιλόφιλος ο άλλος, ο άλλος μπορεί να το φέρει και μαράκα. Κατάλαβες. Και μαράκας και ομοφιλόφιλος. Ναι, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε σε όλο καριέρα. Σωστό. Τέλος πάντων, ναι. Μόνο σε group. Σωστό, σωστό. Σε κάθε περίπτωση, από την εμπειρία μας, αυτό που θέλουμε να μην έχουμε για γείτονες είναι φωνακλάδες. Ναι. Ανθρώπους με παιδιά. Έχεις παιδί, σου θυμίζω. Ναι. Θα σε διώξουν. Δεν θέλω να τους έχω γείτονα, όχι να μην έχουν εκείνοι. Πολύ σωστό είναι. Εγώ αυτό. Δεν θέλω να έχω γείτονες με παιδιά. Επιτέλους απαντήσαμε σοβαρά σε κάτι. Όχι να μην έχω. Είναι λογικό να μην θέλει κάποιο. Φυσικά. Τι άλλο. Με σκυλιά κάποιοι που νευριάζουν, εγώ δεν έχω θέμα. Να σου πω, άμα γαυγίζει συνέχεια το σκυλί με το που ακούει κάτι, αυτό το καταλαβαίνω. Κανένας δεν απάντησε τίποτα τέτοιο. Μουσικό, αν έχεις γείτονα και παίζει, ξέρω εγώ, την άρπα του. Στο τετράγωνο, όχι γείτονα. Κιθάρα. Είναι καλό να, ανάλογα με το όργανο, μπορεί να χρειαστεί να μην είναι στο τετράγωνο. Ναι, κανείς δεν είπε, ξέρω εγώ, να μην έχω γείτονα ντράμερ. Ναι, μπράβο. Που δεν θέλει κανένας να έχει αυτό γείτονα είναι το ντράμερ. Το άλλο, αν είναι ομοφιλόφιλος, αν είναι μουσουλμάνος. Ναι. Αν είναι. Μην τον επιδείξεις. Αν είναι, ναι, βουδιστής, τι σε νοιάζει. Μην πάτε μαζί στην εκκλησία. Χαρά στο πράγμα. Ναι, έλα, Παναγία μου. Φοβερό, είναι ανόητοι οι συμπατριώτες. Με τους φτωχούς το καταλαβαίνω λίγο που έχουν θέμα κάποιοι, γιατί είναι οι φτωχοί, εγώ έτσι το διάβασα. Είναι οι φτωχοί που έχουν σε μια κατηγορία. Δεν είναι ακριβώς, γιατί συνήθως οι γείτονές μας δεν απέχουν πολύ οικονομικά από εμάς, αναγκαστικά. Σωστό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν τίθεται θέμα φτωχού ή πλούσιου. Μπορεί γείτονα. Μην θέλω να με υπενθυμίσει ο άλλος τη δικιά μου φτώχεια. Αν όλες είναι φτωχούς, τον βλέπω. Μα θα είναι έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να είναι. Δεν θέλω εγώ να ξέρω ότι έχω δίπλα φτωχό, άρα είμαι κι εγώ φτωχός. Μπορώ να καταλάβω ότι δεν θέλω. Μπορώ να καταλάβω το εξής. Ναι. Που δεν είναι ρατσιστικό.
πω. Δεν θέλω Ινδούς γιατί μαγειρεύουν πολύ κάρι και βρωμοκοπάει ο τόπος. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Είναι, εντάξει, αυτό ναι, είναι αντικειμενικό κάπου. Ναι, αλλά γενικά ναι, τους ξένους. Στην κουζίνα σου κυρίως μυρίζει τώρα όλο το πράγμα. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όλο το πράγμα τώρα. Ναι, εντάξει, δεν το έχω πάθει, δεν ξέρω.